φάνηκε, πώς σου φάνηκε η σύμπραξη του γείτονα με τον κύριο Λαπάκη? Να επισημάνω να επισημάνω δύο λάθη καταρχάς. Και σας πω ότι είπε ότι θα μάθω πολλά, δηλαδή μέχρι χθες έλεγε ότι ήταν έτοιμος να γίνει δήμαρχος στην πόλη και σήμερα εξομολογείται ότι θέλει να μάθει. Τι να κάνει. Αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι ακριβώς. Και το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τα προγράμματά μας όλα είναι 100% συμφωνούν και λοιπά. Εγώ δεν διάβασα πουθενά καμία ανακοίνωση για τα προγράμματα για το Δήμο και λοιπά από τον κύριο Ασπιώτη. Πώς θα την έκρινες δηλαδή αυτή τη σύμπραξη? Ένα τίποτα με μπόλικο καθόλου. Σιγάρεση Νίκο, δηλαδή ένα τίποτα με μπόλικο καθόλου. Πού το είδες το τίποτα και πού είναι το καθόλου? Πού είναι αυτό το background που έχει ο κ. Στάθης, δηλαδή, για να μας πει ότι πήρε αυτές τις δυνάμεις με αυτές τις απόψεις, συναντήθηκε σε αντίθετο ρεύμα στο πεζοδρόμιο. Ο Βαγγέλης ο Λαπάκης πέτυχε στους υποψηφίους σε Πισκοτολούκουμο. Δηλαδή συναντήθηκε απέναντι ο ένας δήμαρχος. Τι είπε πάλι τώρα, τι είπες τώρα. Δηλαδή τώρα συναντήθηκαν οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι σε ένα πεζοδρόμιο και την άλλη στιγμή αποφασίσαν να συμπορευτούν. Αν είναι δυνατόν τώρα, σοβαρευτούμε λίγο σε αυτό το Δήμο και σε αυτή την πόλη. Τι να πει δηλαδή, να πει λεπτομέρειες ότι καθίσαμε και ήπιαμε, φάγαμε και τα λοιπά. Δεν ξέρω, δεν πρέπει δηλαδή να κάνει μια διερευνητική και να δει ένα πρόγραμμα που δεν έχει συμπίπτει 100% και εγώ θα μάθω από την ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια του κυρίου Λαμπάκη. Για όνομα του Θεού τώρα, εντάξει, αυτά είναι τώρα γελιότητες, έτσι. Και παραθένεις και κάποιους ανθρώπους. Είσαι σκληρός με το Στάθη και άσε που είμαστε μαζί. Είναι σκληρός με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολιτική πέσα. Όταν άλλα λένε χθες, άλλα λένε προχθές και άλλα κάνουν σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι πριν λίγες μέρες ο κύριος Πέτροβιτς βγήκε και ανακοίνωσε ότι συζητάνε. Είμαστε και κοντά, είχε πει. Ναι, είμαστε κοντά. Αυτό είχε πει. Είμαστε κοντά. Δηλαδή, τι είναι αυτά τώρα. Μιλάμε τώρα ο Κορμπατζόφ με τον Έλεος. Κάτσε. Μια στιγμή. Δηλαδή, πολιτική μπέσα είπες λίγο πριν. Γιατί το είπες? Ναι, πολιτική μπέσα, κύριε Γολιέ. Πολιτική μπέσα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει δεν υπάρχει πολιτική μπέσα? Δίνεις το λόγο σου. Δίνεις το λόγο σε κάποιους ανθρώπους. Πού το έδωσε? Ο Στάθης ο Ασπιώτης έδωσε πουθενά το λόγο του? Όταν συζητάς με κάποιους ανθρώπους και λες εγώ 1, 2, 3, 5 ξαφνικά τα αναθεωρώ όλα, θέλω να μάθω γιατί δεν είμαι έτοιμος. Μέχρι το χθες έλεγε θέλεις να γίνεις δήμαρχος. Και από την άλλη ξέρω ότι υπάρχει πλήρη έτσι σύμπραξη των προγραμμάτων και των απόψεων. Ποιο πρόγραμμα και ποιες απόψεις? Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα? Δεν το έχω διαβάσει εγώ πουθενά. Δεν έχω ακούσει κάποιες απόψεις. Το ότι θα διοικήσουμε το Δήμο με ανοιχτές τις πόρτες να μας ακούν όλοι. Εντάξει, αυτό το λέει και η Κουτσή Μαρία, δεν το λέει ένας επικεφαλής. Να πει 4-5 πραγματάκια και να πει, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Μεγαλώνει η πόλη. Ναι. Μεγαλώνει ο Δήμος. Ανάγκες, ερημώνουν τα χωριά. Ναι. Τι θα κάνουμε για αυτά? Υπάρχει το λέει, θέμα της δεν σου είπε, εδώ πρόκειται λέει για πολιτική βιβλιοθήκη. Έχω να μάθω πάρα πολλά όσον αφορά όλα αυτά τα στοιχεία διοίκησης του Δήμου. Να τον παίρνει το απόγευμα για καφέ, να τον κάνει μαθήματα. Είναι τι να τον κάνει. Και τι είναι δηλαδή, οι μάγοι πειραματίζονται στην πλάτη των δημοτών και της πόλης? Όχι, μα σου λέω, άλλος έχει λέει την εμπειρία. Εγώ δεν έχω καμία εμπειρία, οπότε είναι πολιτική βιβλιοθήκη. Έχω να μάθω πάρα πολλά γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα θα μου πεις. Ο Στάθης θα μπει στη διαδικασία του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου. Θα ζητήσει ψήφο. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Κολιέ. Στην πολιτική το να μην ξέρεις δεν είναι κακό. Το να μην ξέρεις και να κάνεις ό,τι ξέρεις, εκεί δημιουργούνται τα τεράστια προβλήματα. Και έχουμε αυτές τις συνέπειες που έχουμε. Έτσι, το σεμνά και ταπεινά πρέπει να το βάλουμε όλοι στο μυαλό μας. Σεμνά και ταπεινά. Να ξέρουμε πού φτάνει το πάπλωμα, πού απλώνουμε τα πόδια μας. Δεν μπορεί χθες να λασάρουμε τον εαυτό μας για δήμαρχο και σήμερα να μιλάμε ότι ξέρεις κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω. Τώρα θέλω να γίνω ο δημοτικός σύμβουλος για να μάθω. Εντάξει, τώρα έλεος. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Νίκο Γρηγοριάδη, ξέρω ότι